τον προπονητήριο 6 του Στεφ. Αναμέτρηση για τον πέμπτο όμιλο της D1. Είναι η πέμπτη αγωνιστική. Kilbeer New York Picnics. Picnics Aetity. Kilbeer στο 3-1. 4-0 η Picnics. Βραχάπης, Λομπαρδής, Καμποστολόβουλος, Κοτσούκης και Μπογέας για τους γηπεδούχους. Δημητρέλους, Αγγελίδης, Αθανασίου, Τσαγκάρης. Και μου λείπει άλλος ένας για τους φιλοξενούμενους, θα τον βρω. Πρώτη κατοχή για τους Δίρες. Το 91 ο Κοντογιάννης. Λίγο στην αρχή, το 19 rebound. Είχαμε από ένα αστροφοδρύποδο για τις Μπύρες, ένα αστροφοδρύποδο για τους Πιγνίκς, ο Λομπαρδής αστοχή με το 14, rebound το 29. Ποντάκι, άστοχος από τον Αθανασίου. Τα λαθάκια τον Αποστολόπουλο σε 2-0 για Kill Bill. Έχουμε τώρα μια έλλειψη εδώ με τους διευθυντές. Κάνω και στατιστικό, κάνω και κάμερα, οπότε λίγο το σπικά στην αρχή θα είναι κακό. Για τρεις, άστοχο. Μηδέν δύο τρίποντα για τον Κουτσούκη. Συνεχίζεται το ματσάκι. Κατεβάζει ο Αγγελίδη. Θα του κάνει το φάουλ το 33. Φάουλ το έκανε ο Κουτσούκης. Κοντογιάννης γυρίζει η μπάλα. Πάει Τσαγκάρη. Θα πάρει το δίποτο με το 57, θα αστοχίσει το rebound με το 30, με το 19, συγγνώμη. Βογέας. Θα ελέγχει μέσα στο κυριαρχείο. Έχει ο Κουτσούκης, rebound Αθανασίου. Έξω ο Τσαγκάρης για δύο αστοχή. Λοιπόν το πήρε ο Βραχάτης. Θα καταστρέψουμε λίγο να μπούμε σε κανονικό ρυθμό. Ο Βραχάτης θα πάρει το τρίποντο, θα σκοράρει αυτή με το 32. Δύο πόντι το 2. Της έχει πήρε ο Βραχάτης. Θα σύγχνε κάνει ο Ποστολόπουλος. 4-2 το σκορ. Λάθος το κλέψιμο με τον Μπογιά η Κιλμπίρ. Το λάθος το κάνει το 4. Το Αγγελίδη. 6-2. Ο Κοντογιάννης θα κρατήσει την μπάλα, το Λομπαρδί στην πλάτη, θα περάσει, θα εκτελέσει για δύο, θα στοχίσει. Θα
κρατήσει την μπάλα παρά λίγο να κάνει το λάθος και ο Μπογιάς. Όχι, έχουμε φάουλ. Μπογιάς. Ωραία, θα κρατήσει τώρα ψηλά ο Χριστολόπουλος. Θέλει να βγάλει τον κόσμο του Τσαγκάρη. Θα αστοχίσει ο Τσαγκάρης. Ας τραυματισμός τώρα εκεί πέρα του Κουτσούκη. Κάνουμε μια διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επανερχόμαστε για τις βολές εδώ του παίχτη. Τον επιγνύξει του Τσαγκάρη. Πήγε στο μάτς ο Ναλμπαντούδης. Τον τραυματισμό του Κουτσούκη. Σε ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Σταθούν τώρα οι Ζήνες και το Γιάννης πήρε το rebound για να βγάλει χνηδιασμό Αγγελίδης. Πάει μέχρι μέσα στο χι. Επιθετικό rebound ο Κοντογιάννης. Θα ανανέωσουν επί της ομάδας του. Κλεισμένος από δύο εκεί πέρα θα βγάλει έξω το Τσαγκάρι. Θα πάρει το διάδρομο ένα εσωτερικό. Θα τελειώσει την φάση άστοχα όμως. Μποχέας. Ωραία προσποιείται. Ωραία συνεργασία πάλι μπλοκ. Για τη στιγμή όμως θα πάρει το επιθετικό rebound, θα τελειώσει τη φάση. Θα βάλει το δεύτερο που καλά στο μάτς. Ο Αποστολόπουλος. 8-3. Παναστίου. Στο Κοντογιάννη. Θέλει να γυρίσει, θα εκτελέσει άστοχα. Εύκολο rebound τώρα για τον Τραχάτη. Μεγάλη πάση στον Αλμπαντούδη που θα τελειώσει με τα αριστερό. Σκοράει εύκολο καλάθι. 13 time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε στην αναμέτρηση. Αλλαγές για τους πικνίκς οι οποίοι δεν έχουν ξεκινήσει καλά. 13 το σκορ. Μπήκε στην πεντάδα ο Νάνος. Ας το πούνε πάλι οι πικνίκς. Μάζεσαι το εύκολο rebound. Ο Παντελόπουλος που μπήκε στην πεντάδα της. Λομπαρδής έκατσε. Μέχρι μέσα θα σκοράρει ο Αποστολόπουλος. Παραλίγο το λάθος εκεί. Αγγελίδης στον Αθανασίου. Βλέπει το κόψιμο του Νάνου, θα γίνει όμως το λάθος εκεί πέρα. Κλέβουνε οι Γκιλμπίρ με τον Παντελόπουλο. Βογέας. Λαμπαντούδη και άκρη με μια στοχή, rebound ο Αθανασίου. Κουρασμένος δείχνει ο Αποστολόπουλος. Άνος Κοντογιάννης. Αυτοκίνημα την πάνω Αποστολόπουλος, θα δώσει τον Μπογέα. Θα περάσει όλους το street και θα κερδίσει κατά κράτη τους πάντες για να κάνει το σκορ 14-3, να ανεβάσει διαφορά στο συν 11 για τους κυπεδούχους. Διαφορά ασφαλείας την οποία τη χτίζουν από το πρώτο δεκάλεπτο. Ζαχαριάδης. Σταματάει τον Κοντογιάννη. Ο Κοντογιάννης εκτελεί. Θα στοχίσει πάλι. Μπογιάς με τη βοήθεια του Βραχάτη θα πάρει το ριμάν. Αλμπαντούλης Μπογιάς. Ωραία προσπάθησα να συνεργαστούν οι δυο τους. Δεν βγήκε. Ο Νάνος δίνει στον Αγγελίδη, τώρα ανεβαίνει η πόλη του το πικνίκ. Κοντογιάννης απέναντι σε όλους θα κάνει βήματα. Θα μπει με το 10 ο Αντωνόπουλος. Και ο Τσαγκάρης θα ξαναμπεί. Θα κάτσει ο Κοντογιάννης και ο Αγγελίδης. Ωραία κυκλοφορία του Κιλπίρ.
Μαρτσέδη στον Μπογέα. Εύκολο το έργο μέχρι στιγμής για την Γιλμπίρ. Πολύ άσπερνη η φιλοξενούμενη. Θα χάθει μέχρι μέσα στο Άρης. 10-0 στο σερί που τρέχουνε οι γηπεδούχοι. Το 6-3 έχει γίνει 16-3. Ο Νάνος θα κάνει λάθος, θέλει σαν συνεργαστή με τον Αντωνόπουλο. Ο Παντελάκης θα κάνει άλλο ένα κλέψιμο. Ο Παντελόπουλος, συγγνώμη. Ο Παντελάκης παίζει σε άλλη ομάδα. Ωραίες συνεργασίες. Ο Αποστολόπουλος είναι ο δέκτης των περισσότερων πασών, θα έλεγα. 18-3. Πυκνίξη είναι αγνώριστη. Πολύ καλή άμυνα από το ψηλό των γηπεδούχων. Ο Γιάς θα κάνει λάθος. Τώρα θα τριφάσει τζήματα. Χαμένη ευκαιρία για την Κιλμπίρ να ανεβάσει και άλλη διαφορά. Έξω ο Βραχάτης. Μέσα για πρώτη φορά ο Αράπογλου. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα. Καραβάσιος για τους Κιλμπίρ. Ζαχαριάδης με τον Βασιλόπουλο στο μπροστά του θα σκοράρει. Θα δώσει τέλος σε αυτό το σερί των γηπεδούχων. 18-5. Αλμπαντούδης. Παράπογλου γυρίζει η μπάλα. Παντελόπουλος. Πολύ ωραία. Δεν γίνεται να μην πούμε ότι ο Κωνσταλόπουλος ξεχωρίζει για την Κιλμπίρ. Πρώτο σκόρερ μακράν. 8 πόντους έχει ασίστ. Ο Θανασίου τώρα στο χ. Μπογιάς. Θα λήξει λίγο το πρώτο δεκάλεπτο. 25 μπροστά η Κιλμπίρ. Λοιπόν, συνεχίζουμε να ανοίξουμε στην αναμέτρηση. Το σκορ 25 για τους Κιλμπίρ. Το Χαριάδης θα στοχίσει σε άλλο ένα σουτάκι. Κουτσιούκης επέστρεψε υγιής, μια χαρά. Λοιπόν, για τις πεντάδες τώρα να πούμε. Ο Αραπογλου, ο Κουτσιούκης, ο Καραβάσιος, ο Παντελόπουλος και με τον Ιάννο Αλπαντούδης. Έγινε τώρα το λάθος. Για τους επικοινήσεις έχουμε τον Νάνο, τον Κοντογιάννη, τον Ζαχαριάδη, τον Αντωνόπουλο και τον Τσαγκαρή. 25 το σκορ. Κοντογιάννης θέλει να αποστάρει. Θα εκτελέσει, θα κοπεί με φάουλ εκεί πέρα. Σημαντικό, ο Παντελόπουλος το έκανε και θα πάει στις βολές. Μέσα πρώτη βολή. Ανοίγει το σκορ. Δύο στις δύο. Τι γίνεται, τι κάνουμε. Αντί να δεις ότι μπαίκω, θα δεις λίγο πασκετάκι. Βίστα, ίσια, ίσια, καραδάσκη. Τι είναι για την έφυγη μας ολή. Τι είναι για λίγο την έφυγη μας ολή. Έχει να θέλω να πάω τώρα. Τον Όπουλος. Σαγκάρης. Μετά την ανέωση του της ομάδας, 7 δευτερόλεπτα. Θα πάρει τον τρίποδο από την κορυφή, θα στοχίσει στον Λουρβάν Αλμπαντούδης. Μεγάλη πάσα όμως προς το κουτσί και ήταν κακή και έκλεψε ο Τσαγκάρης. Τώρα μεταφορά μπάλας, λάθος για τους Κιγνίξ. Σας το θύμισε το ίδιος. Ο
σιγά σιγά Ραβάσιο, η μπάλα έχει το Κουτσούκι. Θα βγάζει την μπάλα ο Παντελάκος, θα μαζέψει και θα σκοράρει ο Παντελόπουλος. Έχω κολλήσει μάλλον παιχνίδι, ο Παντελόπουλος είναι το παιδί. Θα το βαφτίσει, θα χρειάζεται την άλλη μεριά, ένα εύκολο καλάθι. 22-9 το σκορ. Αλλαγές μέσα ο Λομπαρδής για την Κιλμπίρ. Έτσι ο Παντελάκης, ο Παντελούπουλος. Θα μπει και με το 4 ο Αγγελίδης, θα κάτσει ο Τσαγκάρης. Ωραία, πάσα από το Κιλμπίρ. Έκλειψε ο Αγγελίδης, με το μπήκε στο μάτς. Νάνος Ζαχαριάδης. Κακή πάσα τον Αλβαντούδη και να πάει στις βολές. Δύο βολές για τον Αλβαντούδη τώρα. Μετά από την κακή πάσα τον Αλβαντούδη. Κάτα από το σκορ. Ο Αποστολόπουλος θα περάσει το μάτς μετά τις απαραίτητες ανάσεις που πήρε. Καραβάσιος θα κάτσε, έπαιξε 3 λεπτάκια. Λεμπαρδής. Συνδύσεις μπάλα, κουσκούκι στο Λεμπαρδί. Θα εκτελέσει ο ψηλός, θα στοχά. Θα διελύνει στο rebound. Κάνει μπάλα Ζαχαριάδη, εύκολο καλάθι εκεί πέρα για τους Big Knicks. Αυτό που τους έλειψε στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ταχύτητα και η εκτέλεση. Φαίνεται στο δεύτερο να έχουν ανακτήσει τη συγκέντρωση που τους έλειπε. Αυτό φάνηκε να τους λείπει. Δεν θα εκτελέσει ο Σεφτάρος τώρα, αν δεν πάντα Αγγελίδης. Ο Γιάννης γυρίζει, θα αστοχίσει η μπάλα από τα χέρια του Αντωνόπουλου εκτός, καθηγία Κιλμπή. Έχουμε time out και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, εδώ είναι. Μπογιάστερος πάλι στην πεντάδα των Γιωταντούχων. Αποστολόπουλος Αντωνόπουλος, Νάνος, ο Αγγελίδης, ο Ζαχαριάδης και ο Κοντογιάννης. Λάθος η πάσα προς τον Κοντογιάννη, κλείνει ο Βραχάτης. Βραχάτης Μπογέας, ο Αποστολόπουλος, ο Λομπαρδής και ο Κουτσούκος. Κουτσούκης, συγγνώμη, η βασική πεντάδα της Κιλμπίρ. Σε αυτούς που έγινε το παιχνίδι. Πάρα του Βιλό, πέφτουν πάνω τους δύο παίκτες. Δεν καταλαβαίνει. Αστοχής αυτό που προσπάθησε. Αριστερό το κουμ. 22-13. Αντωνόπουλος θα πέσει πάνω στον Αποστολόπουλο, θα χάσει την μπάλα, όμως δεν άφησε ο Βραχάτης την μπάλα να περάσει εκτός. Και έτσι η κατοχή θα πάει στους Big Knicks. Με 6 δευτερόλεπτα. Αγγελίδης, Γιάννης, 4-3. Πολύ κακό το σου, την παραπηγητή στον μπασκέτα. Παραμένει 22-13. Τουλάχιστον οι Big Knicks έχουν μειώσει το 25, το έχουν κάνει 22-13. Κάτω από τους 10 διαφορά πάλι. Ραχάς
Κουτσιούκη, θα κερδίσει φάουλ από τον Αντωνόπουλο, το φάουλ το παραδεχτήκε ο ίδιος. Παραφορά από την baseline. Ανάμεσα σε τρία άτομα. Παιδιά θα περάσει. Θα εκτελέσει άστοχα. Από στον Λόγουλο θα τρέλει από πίσω. Θα πάρει το θέσιο rebound. Και το foul από τον Νάνο. Θα πάει στις βολές. Κυρία να πετύχει ορισμένους πόντους που θα ξεκολλήσουν την Κιλμπίρ. Και θα ανεβάσει και διαφορά πάνω από τους 10. Μέσα η πρώτη. Στις δύο. Αυτό είναι το κοινό των πικνίκς που προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποσυντονίσει τους παίκτες στην πύρη. 24-13. Καχαϊάδης βρίσκει ανοιχτή διάβαση και σκοράρει. 3,5 λεπτά ακόμα. Πολύ ωραία προσπάθεια, ωραίο καλάθι. Διάβασε την άμυνα των Τιμνίξ, βρήκε το κενό. Περπάτησε μέχρι μέσα, σκόραρε 26-15. Νάνος για 3-45 μοίρες, σωστή. Ο Γιάς στο rebound. Ο Γιάς λοιπόν στο κουτσίδι να γίνει το λάθος. Πολύ ψηλή η πάσα για το συμπαίκτη του. Αντωνόπουλος δύσκολη προσπάθεια. Γύρισε πολύ ωραία. Είχε κολλημένο όμως αντίπαλο πάνω του. Έχασε την ισορροπία του. Δεν εκτέλεσε σωστά. Άλλη μια αναλογία για τους πικνίκς. 6-15. Πάει δίπερα το σκρίνο Μποχίας. Θα δώσει πάρα πολύ ο Σάντος Ολόπουλο. Σκοράει 28-15. Έχουν ισορροπήσει οι γηπεδούχοι. Έχουν ανεβάσει πάλι διαφορά στο 13. Θα δούμε αν θα έχει συνέχεια η αντιπίθεση της Κιλμπίρ. Ζαχαριάδης θα κοπεί πάρα πολύ ωραία τον Αρχάντη, αλλά εκείνος θα χάσει την μπάλα από τον Αντωνόπουλο. Θα στοχίσει πάλι ο Αντωνόπουλος. Μπορκέας. Θα επιστρέψουμε Λιάν συντόμως. Λοιπόν, ο Σαγγελίδης πονάει λίγο, έκατσε τον πάγκο, τσαγκάρισε θα μπει στο μάτς. Όχι. Μπήκε ο Αθανασίου, όχι ο Αθανασίου έχει μπει στο μάτς. Από στο Λόβλο θα την κορυφή για δύο, θα σκοράρει. Ένα γρήγορο 6-0. Κιλμπίρ ανέβασε διαφορά πάλι στους 15. Σοφαρίζει μεγαλύτερη διαφορά όταν διέχαμε στο τέλος του πρώτου περίοδου του πρώτου καλέτου. Ο Νάνος ούτε τώρα από τον Γιάννη θετικό rebound. Αστοχή Αθανασίου, άλλο ένα rebound στο ωράρι. Τριάντα 17, ένα λεπτάκι ακόμα και κάτι ψηλά. Αλλά ο Σεκτήρι πάνω από τον Λόπουλος θα γυρίσει τα αρχική σε βραχά, θα πάρει το rebound. Θα κοπεί με foul. Θα πάει στις βολές. Θα
Ζαχαριάδης έχει περάσει, θα χάσει την μπάλα στο Μαχάτη. Ο Μπογκέας πάει μέχρι μέσα να κοπεί με φάουλ από τον Αδωνόπουλο. Δεν συμφωνεί με τον διαιτητή, θα πάει στις βολές ο Μπογκέας. Σειρά θα κερδίσει πάλι τον Αλμπαντούδη για να πάει στις βολές. 23 δευτερόλεπτα, μια ολόκληρη επίθεση στη συνέχεια για την Kilbir. Μέσα από την βολή. Νίκης έχουν πετύχει 14 πόντους φορές στο δεκάλεπτο, μόλις 5 στο πρώτο. Θα δούμε ποιο θα είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Τι θα κάνει η Κιλμπίρ τελευταία επίθεση. 11 δευτερόλεπτα, 19. Μπογκέας. Αλμπαντούδης πρέπει να εκτελέσουν τώρα οι γηπεδούχοι. Μπογκέας θα εκτελέσει. Θα αστοχίσει. 32-19 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δεύτερο ημίχρονο, σταθερά μπροστά η Kilbir 32-19. Πεντάδα τώρα είναι ο Αλμπαντούδης που θα εκτελέσει για τρεις, θα στοχίσει. Αποστολόπουλος, ο Αράπογλου, ο Παντελόπουλος και ο Μπογκέας. Για τις πυκνίες, Δημητρέλος, είναι ο Αντωνόπουλος, ο Ζαχαριάδης, ο Παντογιάννης και ο Αθανασίου. Πέρασε μπάλα στο Κοντογιάννη, στον Αθανασί, ωραίο καλάθι. Yeah. 32-21. Σα το εκεί το επιθετικό rebound κανείς, παραλίγο Μπογκέας, παραλίγο Αράπογλου, μάζι του Αντωνόπουλος, πήγε μέχρι μέσα τώρα. Μείωσε διαφορά κάτω από τις 10. 32-23. Αντελόπουλος. Αστοχή από τον αριστερό Αγκώνα. Θα πάρει ο ίδιος επιθέσεις κορυφάν. Θα δώσει ένα Αποστολόπουλο. Θα γίνει όμως το λάθος. Βλέπουν τη μίχτη να τρέξει ο Ζαχαριάδη. Σταματάει. Είναι πολύ ωραία. Εκτελεί. Άστοχα όμως. Εκεί πέρα φυσιολογικό τέσσερα εδώ πέρα, κάθε μας δεν θα κερδίσει. Αλέ, από μία μόνος μου, από μία τεχνική ποινή στον Αλμπαντούδη και τον Αθανασίου για αυτή την αυσημαχία. Συνεχίζεται το ματσάκι. Μπογκέας θα πάρει το εξής screen, θα εκτελέσει για τρεις, θα βάλει το πρώτο τρίποδο της βραδιάς. 35-23, ξανά στις 12 η διαφορά.
τον άφησαν ελεύθερο, πήρε το στάκι, σκόραρε. Κοντογιάννη, αστοχή, μπάλα από τα χέρια του Παντελόπουλου εκτός, κατοχή για Pick Nix. Ωραία, ο Τενόπουλος γύρισε, αστόχησε όμως. Ο Παντελόπουλος στο ριμπάνο, ο Γιάς θέλει να τρέξει πάνω στον Δημήτρη Λεωφορείο. Δεν θα μετρήσει το καλάθι. Ο Σολόπουλος, πολύ ωραίο καλάθι. Συγγνώμη, 23-14 στη διαφορά. Τον Ντογιάννη θα μειώσει. Πολύ γρήγορο το παιχνίδι, πάνω κάτω να σπαθεί στα στοιχεία από τον Λόβουλος. Θα να πάρει τον μπάντι, πάρα τον Αθανασίου έτσι. Επιθετικό φάουλ θα χρειαστεί ο Αποστολόπουλος. Κερδισμένη κατοχή για τους Pick Nix, 37-25. Αποστολόπουλος, ο Μπογιάς έβαλε τα χέρια στην μπάλα, θα του κάνει όμως φάουλ χαμηλά. Ο Αθανασίου, εύκολα, συγγνώμη. Κάνει το σκορ 37-27, έχουμε time out και στρέφουμε. Λοιπόν, τελείωσε το time out. Στους 10 η διαφορά έχει μειώσει πάλι την διαφορά η Κιλμπίρ. Συγγνώμη, η Pick Nix, όπως ο Λόβουλος θα εκτελέσει άστοχα. Κύριε, για τις Pick Nix θα μειώσουν κι άλλο τη διαφορά. Δεν έχουν κάποια αλλαγή στην πεντάδα τους, όπως καλά τους έχει πάει μέχρι στιγμής. Τόσο για τους φιλοξενούμενους. Πέρασε ο Κουτσούκης το μάτς, πήρε το rebound. Λάθος, υπογεία, νέα κερδισμένη κατοχή. Θα μπει και ο Βραχάτσης θέση στον Αλμπαντούδη. Αντωνόπουλος δεν θα σκοράρει, αδέρφος όπως όλο ρωτήσω πολύ ο rebound είναι στον Μπογέα και θα τρέξει τώρα την Μπιλμπή. Θα στοχίσει ένα σε δύο, η μπάλα φτάνει στο Βραχάτη, ο οποίος προσποιείται. Άστο το δίποδο πάλι για τους Pick Nix, ο Αποστολόπουλος στην άλλη μεριά. Σκόραρε εύκολο διποντάκι. Άλλο ένα time out τώρα για τους Pick Nix, 41-27. Συνεχίζει το μασάκι μας εδώ πέρα, 41-27. Πέρασε τώρα ο Αγγελίδης στην πεντάδα και ο Νάνος και ο Τσαγκάρης για τους Pick Nix. Αθανασίου Κοντογιάννης παρέμειναν, ο Αθανασίου εξελεί άστοχα. Παντελόπουλος στο rebound, χωρίς αλλαγή από τη φορά η TV. 41-27, 4,5 λεπτά για τρίτη περίοδο. Και λέει ο Μπογιάς, άστοχα το Γιάννης μάζεψε. Μεγάλη πάση
θα το γίνει προς τον άνω, θα κρατήσει την μπάλα, όχι. Λέψε ο Μπογιάς. 2-1, ψηλά η μπάλα του Μπογιά στον Παντελόπουλο, του Σιούκης, μπάλα. Τριών δευτερολέπτων. Σαγκάρης. Ο Μπογιάννης θα εκτελέσει αυτούς των βολών. Θα στοχίσει ο Βραχάτης, μαζεύει το εύκολο rebound. Γεμίζει τη στατιστική του. Δεν ήταν και καλύτερη πάσα από το πρόσωπο να περιμένει ο ψηλός της Κιλβίρ. Μπογέας, πολύ ωραία πάσα στον Παντελόπουλο, ο οποίος θα του χαλάσει την ασίστ. Θα πάρει το rebound όμως, θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Στις 16 διαφορά, είναι η καλύτερη μίξη στιγμής. Έμεσο τρίποντο, 44-27. Ο Μπογιάννης, κυρίες του Παντελόπουλου, κερδίζει φάουλ. Τέταρτο ομαδικό. Θα γυρίσει να εκτελέσει και θα σκοράρει δύσκολο. Δύσκολο ήταν η πάσα έξω στον Τσαγκάρι, εκείνος προτείνει το δύσκολο. Το δύσκολο η άλλη είναι πιο εντυπωσιακό. 44-29. Ωραία, σαν από τον Λόβουλο θα χαλάσουν άλλη μια συμπογεία τα παιδιά, ο οποίος θα κλέψει την μπάλα στη συνέχεια. Θα δώσει τον Βραχάτη, εκείνος θα σκοράρει. Άλλο να κλέψουμε ο Παντελόπουλος. Ο Γιάς τώρα δεν βιάζεται. Θα δούμε τον Ράχαλη και περάσει στο κέντρο. Ο Κιούκης θα κάνει βήματα. Λάθος για τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Μετά η μάτια επιστρέφουμε. 46-29, 2-18 για το τρίτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, πάμε. Τι σχεδιάστηκε στον πάγκο. Στις 17 διαφορά η μέγιστη στιγμή για δεύτερη φορά. Ο Αγγελίδης θα στο στήσει, θα στο δουλειάζει, ο Μπογιάς στήσει το rebound. Θα περάσει ένα μέσα από τρεις παίκτες και θα σκοράρει. Φοβερή εμπάνησα τον Μπογιά, ο οποίος είναι ο X-Factor αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή στο match. Εάν οι συμπαίκτες ήταν λίγο πιο ψυχικά του το καλάθι, θα είχε και παραπάνω assist, θα ήταν και μεγαλύτερη διαφορά, τώρα θα κάνει ακλήψη ο Νάνος. Πάνω στον Αγγελίδη. Κρατάει την πάνω Αγγελίδη, θα δώσει ο Κοντογιάννη. Τσαγκάρης για τρεις, όχι. Ο Βραχάτης θα κάνει φάουλ στον Αθανασίου. Στην διεκδίκηση μπάλας, πέμπτο ομαδικό, βολές για τον παίκτη των Νίξ. Άστο και η πρώτη βολή. Δεν πάει τίποτα καλά για τους Νίξ. Μέσα η δεύτερη. Αλλά τα 8-30. Καταστροφικό πρώτο δεκάλεπτο για τους Knicks. Εκεί η διαφορά της οξέσης και τους 15. Και δίνουν να χαλάσουν
τρίτο του δεκάλεπτο. Ο Μπογκέας θα πάρει άλλο ένα τρίποντο, θα στοχίσει αυτή τη φορά. Πολύ ωραία η μπάλα φτάσει στο Κοντοϊκιάννη, που τελειώνει. Ωραία συνεργασία, ωραίο καλάθι με τον Αθανασίου. 40 δευτερόλεπτα. 48-32. Παραλίγο, όχι παραλίγο θα γίνει ο Κέτσιμ, όχι κρατάει ο Μπογκέας. Θα κάνω το λάθος. Ο Καραβάσκιος κάνει μέσα στο Σαγγελίδη, κρατάει εκείνος. Θέλει να βρει το Βιντογιάννη. Έγινε το λάθος, δυστυχώς. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Αγγελίδη στο Βιντογιάννη, να είχαμε μια πολύ ωραία φάση. Όλος ο χρόνος τώρα για τους φιλοξενούμενους, σε 10 δευτερόλεπτα τον Μπογκέα. Θα πάρει το τριμποντάκι από την κορυφή, θα στοχίσει. Ο Γιάννης μάζεψε ένα δευτερόλεπτο. Θα λήξει λοιπόν το τρίτο δεκάλεπτο, 48-32 υπέρ της Κουλμπίρ. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο τέταρτο δεκάλεπτο, να δούμε αν θα είναι και το τελευταίο. 48-32, σε τον Γιάννης ακοπεί στην πρώτη επίθεση. Βάλαμε μαζί Παντελόπουλος, σε τον Γιάννης Αθανασίου. Ο Τσαγκάρης, ο Δημητρέλος και ο Νάνος για τους Κνίξ. Ο Μαλμπαντούλης, ο Λομπαρδής θα πάρει τώρα την μπάλα να κάνει βήματα. Ο Βραχάτης, ο Αράπογλου και ο Παντελόπουλος για τους γηπεδούχους. Πριν πάω φιλοξενούμενος, τέλος πάντων. Ο Ντογιάννης θα στοχίσει σε ένα δικοντάκι, θα πάρει δεύτερη μπάλα, θα χάσει την μπάλα. Ο Βραχάτης περνάει. Μαλμπαντούρη δεξιά, αριστερά του, θα του δώσει τώρα την μπάλα, θα χλέψει ο Νάνος που κατάλαβε τι θα συμβεί εκεί πέρα. Παρασίου, Κοντογιάννης, ο Νάνος για τρεις. Πρώτο τρίποντο για τους πίκνικς στο μάτς. 48-35. Καντόφ εκεί πέρα. Ο Αθανασίου βάλει το χέρι στην μπάλα. Ο Τσαγκάρης έχει τον Νάνο. Θα πάει τώρα με την μέσα και θα σκοράρει. Θα αναγκάσει την Κιλμπίρ να πάρει γρήγορο time out. Το πρώτο ένα λεπτό και επιστρέφουμε. Λοιπόν, 48-37 μειώσαν στους 11 πόντους. Δείχνεις, να δούμε αν θα υπάρχει συνέχεια στην αντεπίθεση. Όπως το Λόβουλος θα πάρει την μπάλα στο low post στην πεντάδα. Δεν λέω ότι θα κερδίσει το φάουλ. Θα χάσει την πρώτη βολή. Χάσει και τη δεύτερη, μάλιστα. Θεωρείται επιτυχημένο το φάουλ του Νάνου. Τσαγκάρης παίρνει μπάλα, αφήνει το δεξί, άστοχα. Αθανασίου θα πάρει rebound, ο Παντελόπουλος θα κάνει το φάουλ. Πάει στις βολές. Για να δούμε. Θα πάει στις βολές, ναι. Μέσα από τις βολές. Δεύτερη, 48-38. Γεια, σε ρόλο ο Παντελόπουλος τώρα. Τάκη, 45. Στους 10 η διαφορά έχουν μειώσει, η πικνίξη ωραία, ο Νάνος περνάει. Ο Γιάς πήγε πάνω στην πετάδα, ναι, της κύριου Τριγατόπα. Τσαγκάρης μέχρι μέσα. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Γιάς κρατάει την μπάλα.
με έναν τσακάρι στα Αθανασίου, φάουλ του Μπογιά και θα δώσουν τις βολές των Αθανασίου. Πετυχαίνει την πρώτη. Πάμε με την κατάληψη της δεύτερης. Θα βάλει και την δεύτερη τώρα. Θα διευρύνει το σερί σε 8-0. Που τρέχουν οι πικνίκς 48-40. Η διαφορά έχει φτάσει και τις 19 πόντους. Στα 48-29 ήταν η μεγαλύτερη διαφορά από τον Στονόπουλος άστοχος. Ο Γιάννης σε δεύτερο χρόνο θα εκτελέσει από το πίσω. Ο θετικό rebound, ο Δημητρέλος, ο Τσαγκάρης για 3. Δεν θα σκοράρει τώρα. Ο Θεολόπουλος μάζεψε εύκολα. Ο Μπογιάς θα τρέξει. Θα πάνω στον Νάνο και θα τελειώσει. Πάσα εύκολα. Εδώ το καλάθι. Ο Στιλ Μπιρ στο 4ο δεκάλεπτο μετά από 4 λεπτά δηλαδή. Θα κάνει 50-40. Αν έχουν συνέχεια επικοινήσεις. Νάνος. Άλλο ένα τριποντάκι τώρα, όχι, ο Κοντογιάννης επειδή το ριμπάν θα δεχτεί το μπλοκ εκεί πέρα από τον Παντελόπουλο. Πολύ ωραία άμυνα. Ζαχαριάδης από την πετάδα τον πικνίξε στη Τσαγκάρη. Μπογιάς για 3, όχι. Επιθετικό rebound του Παντελόπουλος. Ραχάτης. Ο Παντελόπουλος ο οποίος έχει εισηγήσει. Αυτό πολύ ωραίο το Ραχάτη θα πατήσει την τελική γραμμή ο Ραχάτης. Δεν ξέρω γιατί λόγο δεν εκτέλεσε. Ζαχαριάδης αστοχή. Προβλός μάζεψε. Βρίσκει πάλι στον Μπογιά. Πάρα λίγο να γίνει πέρα το λάθος. Περνάει γύρω στον Άνω. Περνάει όποιον βρει βασικά. Πάει μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ. Και θα πάει στις βολές. Έχει πρώτη βολή. Αυτή και η δεύτερη. Παραμένει το 50-40. Δημητρέλος για 3 από το πλάι. Σκοράρι, δείχνει να κρατήσει την μπάλα αυτή τη φορά. Αθανασίου θέλει σε γάλα τη Ζαχαριάδη. Ο Παντελόπουλος παρενευλήθηκε και έβγαλε την μπάλα έξω. Αθανασίου για 3, άστοχος. Κοντογιάννης άλλο αρνητικό rebound. Θα κερδίσει και το φάουλ. Θα πάει στις βολές τώρα ο παίκτης των πικνίκς. Ο Αθανασίου είναι μόνιμα στο παρκέ. Δεν θα πάει στις βολές, λάθος είναι το δικό μου, συγγνώμη. Αχαριάδης, όλο το χρόνο μπροστά του στην Ελιατρής. Όχι. Ο Γιάς περνάει τον Άνω. Σταματάει ο Άνος με φάουλ. Είχε μείνει μπροστά ο Αθανασίου. Παίζανε 4 άμυνα. Thank you.
και ο Αποστολόπουλος από το μάτς. Αποβολή κατευθείαν, αν και ο Αθανασίου είχε και μια τεχνική, ωστόσο την αποβολή στη θέση του Αποστολόπουλου θα μπει ο Λομπαρδής. Θα δούμε τι θα μπει στη θέση του Αθανασίου. Αυτός θα είναι ο Αντωνόπουλος. Άναψαν δέματα στιγμία. 50-40 παραμένει στο συν 10 η διαφορά για την Κιλμπίρη, οι οποίοι έχουν πετύχει μόνο 2 πόντους στο 4 δεκάλεπτο. Ο Παντελόπουλος θα σκοράρει τώρα. <Το-> 52-40. Θα στοχίσει. Ο Αγαριάδης θα πάρει τον τέτοιο rebound. Θα κερδίσει και το φάουλο που βραχάτη τον αγκάλιασε. Αυτό ήτανε το τέταρτο ομαδικό. Κοντογιάννης αφήνει στον Δημητρέλο. Πάλι στον Κοντογιάννη από τον δεξιαγκόνα δεν θα εκτελέσει. Θα βρει τον Ζαχαριάδη. Εκτελεί εκείνος σκοράρι στη δύσκη της ομάδας. 3-40 στους 10 πάλι διαφορά, 52-42. Για να δούμε. Αλμπαντούκης τώρα, κανονικά οι Κιλμπίρ δεν πρέπει να βιαστούν. Θα πάρει το τριμποντάκι, θα στοχίσει ο Μπογέας. Ο Νάνος τώρα θέλει να τρέξει τους τεχνίκς. Δημητρέλος. Κερδίσει φάουλ, δεν θα βάλει το καλάθι. Πάει για δύο βολές και έχει ευκαιρία να μειώσει ακόμα και στους 8. Και η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τους Big Knicks. Θα μειώσουν 3 λεπτά ακόμα. Θα γίνει όμως το κλείσιμο τώρα του Ζαχαριάδη. Θα κρατήσουν την μπάλα οι Big Knicks με τον Κοντογιάννη. Αλλά θα γίνει λάθος πάσα. Αντίθετη κίνηση του Αντωνόπουλου από την φορά της πάσας του Κοντογιάννη. Δεν θα εκμεταλλευτούν ακόμα μια περίσταση για δώρο θα λέγαμε στην Βιτ. Θα μειώσουν οι Big Knicks 52-42. Παντελόπουλος. Ο Γιάννης περνάει τις πάντες. Θα κερδίσει το φάλα του Παντελόπουλου που το παραδέχεται να του στείλει τις βολές. Δεν είναι και το πιο δυνατό σημείο απόψε. Μια στις 4 έχει. Που μετά η Μάου και επιστρέφουμε 2:36 για το τέλος. Λοιπόν, πολλά δεμά να συνεχίσει το παιχνίδι, 52-42 και στις βολές ο Μπογέας. Μέσα η πρώτη βολή. Δεν λαθεύει, 2,5 λεπτά ακόμα και όλα συγκλίνουν προς την Κιλμπίρ. Ο Ζαχαριάδης ο Λεπαρδής θα μαζεύει το rebound. Ο Μπογιάς θα κάνει βήματα. Νέο λάθος. Και άλλη μια ευκαιρία για τους Big Knicks να μειώσουν. Thank you.
με τον Τιτίδη στη γραμματεία και τον Αράπογλου. Στην επαναφορά Αντωνόπουλος στον προσπάθο Λεμπαρδί θα βλέξει τα πόδια, γυρίζει και σκοράρει. Το μόνο λάθος στα τελευταία 5 λεπτά που εκμεταλλεύτηκαν οι πικνίκς, λάθος της Κιλμπίρ εννοείται. Ο Μπογιάς ωστόσο δεν σταματάει. Λιγότερο από 2 λεπτά πλέον στο σύντομα του μάτσου 56-44. Δημητρέλος ας πιο κοντό για να πάρει άλλη ένα θέση στο rebound. Δημητρέλος για 3 μέσα. 100 δευτερόλεπτα ακόμα. Στους 9 η διαφορά, για να δούμε. Παντελόπουλος στο Κουτσιούκι. Κουτσιούκι θέλει να απαντήσει. Βάζει στο Δημητρέλος να τρέξει τώρα να μπαντήσει στο πιέζι. Σταματάει. Θα χρειάζεται τον Άνο, πάλι Δημητρέλος. Πάλι για 3. Όχι, δεν κάνει το χατήρι. Μπάλα φοβερό. Φοβερή εξέλιξη. 56-47, 1 και 10. Βεβαίως περνάει τις πάντες. Θα στοχίσει, μαζεύει ο Αντωνόπουλος. Ένα λεπτό ακριβώς. Ο Αντωνόπουλος κερδίζει φάουλ τώρα τον Κουτσιούκη. Πάει στις βολές. 57 δευτερόλεπτα. Θα πάει και στις βολές. Δυσκολεύουν τα πράγματα για τους New York Picnics. Ο Βραχάτης θα μπει στο μάτς στη θέση του Αλμπαντούδη. Φάουλ που κερδίζει ο Μπογιάς τώρα. Θέλουν να κάνουν γρήγορα φάουλ οι Picnics. Στέλνουν τις βολές τους αντιπάλους τους. 57-50. Για να δούμε. Όλα γίνονται. Μέσα η πρώτη βολή. Μεγάλη πάσα στον Δημητρέλο. Ευκαιρία έφτασε. Άλλο ένα φάρμα στον Πογέα. 38 στο κοντά ακόμα. Πογέας πάλι στις βολές. 59-52. Άστοιχη πρώτη βολή. Ελπίδες για τους Picnics. Μία στις δύο. Λοιπόν, ο Δημητρέλος άστοχο. Θα χάσει το rebound. Δύσκολα τα πράγματα πλέον. Ο Γιάς θα περάσει το κέντρο.
κίνηση. Δεν θα εκτέλεσε να αφήσει την μπάλα. Κάπως έτσι λοιπόν θα λύσει το ματσάκι. 60-50 η Πέμπτη Σκιν Πιλ. Καλό βράδυ.